Γεια σας, καλώς ήρθατε στα Crypto Νέα. Σήμερα 15 Μαΐου του 2024 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξής. Και εμείς δεν θα πάμε στα spot bitcoin ETF μας γιατί τα νούμερα δεν έχουν βγει ακόμα. Παρ' όλα αυτά θα πάμε σε μια πολιτεία στην Αμερική η οποία αγοράζει τα spot bitcoin ETF και αυτή είναι η πολιτεία της Wisconsin, η οποία σύμφωνα με μια κατάθεση φαίνεται ότι οι επενδυτικοί σύμβουλοι της πολιτείας έχουν αγοράσει $163 εκατομμύρια σε spot bitcoin ETF και αυτά είναι της BlackRock και της Grayscale. Οπότε πλέον και ολόκληρες πολιτείες αγοράζουν ουσιαστικά bitcoin. Και εμείς πέρα από τις πολιτείες μας θα πάμε για τις ίδιες εταιρείες, οι οποίες φαίνεται ότι αγοράζουν τη μετοχή της MicroStrategy, καθώς η Vanguard και η BlackRock επεκτείνονται πάρα πολύ μέσα στη MicroStrategy. Να πούμε ότι η Vanguard κατέχει 1,6 εκατομμύρια μετοχές της MicroStrategy, αξίας $2,6 δισεκατομμυρίων στο τέλος του πρώτου τριμήνου από 1,2 εκατομμύρια μετοχές, αξίας μόλις $727 εκατομμυρίων στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2023. Ενώ η BlackRock κατέχει τώρα 1,2 εκατομμύρια μετοχές, αξίας $2,1 δισεκατομμυρίων από εκεί πέρα που κρατούσε 1 εκατομμύριο μετοχές, αξίας $646 εκατομμυρίων στο τέλος του τελευταίου τριμήνου. Και να πούμε ότι έχουν και πάρα πολλά μεγάλα κέρδη επειδή η μετοχή της MicroStrategy ανεβαίνει πάρα πολύ τελευταία. Και εμείς από τις εταιρείες μας θα πάμε και στα ανταλλακτήριά μας και θα πάμε στην Coinbase, που μάθαμε ότι όλα τα συστήματα της Coinbase έπεσαν για 3 περίπου ώρες και μετά από 3 ώρες η Coinbase μας ανακοίνωσε ότι όλα τα συστήματα απλώς λειτουργούν. Και ποτέ δεν μάθαμε τι προκάλεσε όλη αυτή τη ζημιά στην Coinbase, γιατί κυριολεκτικά δεν δούλευε τίποτα. Να πούμε ότι στην κρυπτοκοινότητα υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας που λέει ότι υπάρχει ουσιαστικά μια φάλαινα που έχει αναγνωριστεί αυτή η φάλαινα ως χρήστη της Coinbase, ο οποίος προσπάθησε τις τελευταίες ώρες να ρίξει την τιμή του BTC. Όπως μπορείτε να δείτε από αυτές τις απότομες γραμμές στο chart, υπάρχει κάποια φάλαινα η οποία προσπαθούσε να τραβήξει την τιμή του BTC παρακάτω. Και αυτός ο χρήστης, όπως είπα, είναι χρήστης της Coinbase. Οπότε πάρα πολλοί συνδέουν τα προβλήματα της Coinbase με αυτή τη φάλαινα που προσπαθούσε να ρίξει την τιμή του BTC εκτές. Και συνεχίζοντας για την Coinbase, θα πάμε στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει ιδρύσει η Coinbase, το Stand for Crypto, ο οποίος μη κερδοσκοπικός οργανισμός έχει ξεκινήσει μια επιτροπή πολιτικής δράσης με στόχο να χρηματοδοτήσει πολιτικούς που θα βγουν και θα υποστηρίξουν τα κρύπτο στην Αμερική. Να πούμε ότι αυτός ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός έχει πάνω από 450.000 μέλη και κάθε μέλος μπορεί να δώσει έως και $5.000. Οπότε δυναμικά μπορεί να συγκεντρώσει $2,2 δισεκατομμύρια, που όλα αυτά είναι λεφτά που θα πάνε σε πολιτικούς που στηρίζουν τα κρύπτο, όπως καταλαβαίνετε, για τις επερχόμενες εκλογές στην Αμερική. Παρ' όλα αυτά η Coinbase δεν δέχεται μόνο χρήματα από τα μέλη της, δέχεται και από άλλους, όπως η Moonbase, η οποία έχει δωρήσει $1 εκατομμύριο στο Stand with Crypto της Coinbase, ώστε να στηρίξει πολιτικούς που υποστηρίζουν τα κρύπτο. Και εμείς για να ολοκληρώσουμε για τα ανταλλακτήριά μας θα πάμε και στην Omicron K6, η οποία μάθαμε ότι επεκτείνεται στην Αυστραλία. Και από τα ανταλλακτήριά μας θα πάμε και στο Solana, που το part στο Solana δεν σταματά. Παρ' όλα αυτά, πριν ξεκινήσουμε με το part, θα πάμε σε αρνητικά νέα, καθώς ένας προγραμματιστής του οικοσυστήματος του Solana ομολόγησε ότι έκλεψε $314.000 σε Solana, USDT και USDC. Να πούμε ότι αυτός είναι ένας προγραμματιστής ενός πρωτοκόλλου που συνεργάζεται με το Solana ονόματι Cypher. Και να πούμε ότι ο συγκεκριμένος προγραμματιστής λέει ότι έκλεψε αυτά τα χρήματα επειδή αντιμετωπίζει πρόβλημα με το τζόγο ουσιαστικά. Και εμείς συνεχίζοντας το party θα πάμε στα meme coin του Solana, τα οποία συνεχίζουν να ανατινάζονται εξαιτίας του Keith Gill που είχαμε δει μόλις στο χθεσινό επεισόδιο. Να πούμε ότι τα νέα meme coin που ανατινάζονται είναι το meme coin της ίδιας της GameStop, το οποίο έχει κάνει 3.526% στο 7ήμερο διάγραμμα. Ενώ ένα άλλο meme coin ονομάζεται Roaring Kitty, το οποίο και αυτό έχει ανατιναχτεί για τον ίδιο ακριβώς λόγο, κάνοντας 1568% στο 7ήμερο διάγραμμα. Οπότε το Solana βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατό ακόμα με τα meme coins στο οικοσύστημά του. Και εμείς συνεχίζοντας θα πάμε και στην κρυπτοαγορά, με το bitcoin να στέκεται κοντά στις $62.000 και εμείς είμαστε για άλλη μία μέρα στο support μας. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο σήμερα 15 Μαΐου του 2024. Να σας ανακοινώσω το περιεχόμενο που παρακολουθήσατε, είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους και σε καμία περίπτωση να αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε like και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλος του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.